Το Πάσχα θέλετε πάντα το καλύτερο. Γι' αυτό έχει τη γεύση Lurpak. Αγοράστε τώρα το Lurpak σε μοναδικές πασχαλινές προσφορές. Στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα προσήχθη ένας πατρινός ο οποίος συνελήφθη μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς που αφαιρούσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκίνητου του. Το άτομο φέρεται να είχε σταθμεύσει σε θέση αναπήρων επί της οδού Μεζόνος πριν την Πατρέως και μόλις αντιλήφθηκε ότι οι αστυνομικοί του αφαιρούσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας κινήθηκε εναντίον τους. Κάποιος κύριος είχε παρκάρει παράνομα σε θέση των αναπήρων και μετά το αφαιρούσαν τις πινακίδες. Έπειτα υπήρχαν έντονη φασαρία, πρέπει να πέσανε και κάτι ψηλές από τον κύριο προς τους αστυνομικούς. Είναι ένα θλιβερό γεγονός γιατί θα πρέπει κάποτε ως πόλη να κατανοήσουμε ότι πρέπει ο ένας να σέβεται τη ζωή του άλλου και δεν μπορεί να έχουμε τη λογική να ζήσω εγώ και ας τους άλλους να πεθάνουν. Ο ξύθιμος οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της εξύπρισης και της απλής σωματικής βλάβης κατά του αστυνομικού οργάνου, καθώς φέρεται να τον χτύπησε με κεφαλιά και να του μάτωσε την μύτη. Ναι, η μύτη του είχε ματώσει. Δεν το είδα το σκηνικό πώς συνέβη αυτό το πράγμα, να σας πω την καθαρή μου αλήθεια, αλλά ότι είχε ματώσει ο αστυνομικός, είχε ματώσει. Αυτό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Μπορεί να μην βγαίνει κάθε μέρα προς τα έξω, αλλά αυτές οι γκρίνιες, να το πω έτσι, γίνονται καθημερινά. Και αυτό γιατί οι δημότες, οι πολίτες δεν σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και γι' αυτό και ίσως και γιατί ορισμένες φορές η αστυνομία ανέχεται τέτοια περιστατικά.